Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 13 λεπτά και μετά από τις 5. Λίμπορ 107,4, All About Aris On Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, με τον Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, σήμερα Παρασκευή 19 του Οκτώβρη, δύο μέρες πριν το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ, δύο μέρες πριν από το παιχνίδι του μπασκετικού Άρη στην Αθήνα με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 5, στις 7 είναι το μάτι του ποδοσφαιρικού Άρη. Θα μιλήσουμε για αυτά τα δύο παιχνίδια, θα επικεντρωθούμε φυσικά στο μάτς του ποδοσφαίρου, στο παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στο Κλεάνθης Βικελίδης στην επόμενη Κυριακή, στο παιχνίδι το οποίο είναι και το μάτς της αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ και με το οποίο ασχολούμαστε και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Τα τελευταία νέα του Άρη, ο οποίος στην ουσία σήμερα ολοκλήρωσε την προετοιμασία, το αύριο θα γίνει μια χαλαρή προπόνηση, στο τι γίνεται τελικά με τον Χουλιάν Κουέστα και ποια θα είναι τα τελικά πλάνα του Πάκο Ερέρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα μόνο μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Όπως λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, ο Άρης στην ουσία ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία του. Πάντα η τελευταία προπόνηση είναι λίγο πιο χαλαρή. Σε μια προπόνηση σήμερα στην οποία έδωσε το παρόν και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος βρέθηκε και την περασμένη Τετάρτη στο Ρήσιο, έδωσε και σήμερα το παρόν στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. Μάλιστα, ΠΑΕ δημοσίευσε και μια φωτογραφία του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Πάκο Ερέρα σήμερα το πρωί από το Ρήσιο. Πάκο Ερέρα, ο οποίος μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Άρης, στο Άρης FCTV, για το επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο το χαρακτήρισε μάλιστα και ως πιο θερμό από εκείνο της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Άρη. España has vivido el clásico Barcelona Real como un derbi muy clásico, ¿no? Y ahora vas a vivir aquí el clásico de Tesalónica, el derbi de Tesalónica, Aris contra Pau. ¿Qué te han dicho sobre esto y qué esperas ver en este partido? Bueno, la información que tengo y he podido ver algunas imágenes. Es mucho más caliente el Pirofories puejo que iconos puejo di mulene oti do pere ne poli pio therma ta pragmata que thaine na poli pio thermo pechnidi. Barcelona Madrid se vive en toda España de una manera muy abierta. Esto está concentrado. Στην Ισπανία το παιχνίδι μεταξύ της Barcelona και της Real το ζουν όλοι οι Ισπανοί σε όλη την έκταση της χώρας. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα, συγκεντρωμένα στη Θεσσαλονίκη. Το ζουν οι Θεσσαλονικοί πολύ έντονα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να παίξουμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι και να το απολαύσουμε και να είναι ένα παιχνίδι γιορτής. Bueno, la confianza de haber ganado en casa siempre es nuestro estadio, siempre es bueno el estar con nuestra afición. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις κερδίσει όλα τα παιχνίδια μες στην έδρα σου. Αυτό σου δίνει μια τεράστια αυτοπεποίθηση για τα επόμενα παιχνίδια και επίσης είναι πολύ σημαντικό να παίζεις με τους φιλάθλους σου παρόντες. Αυτά όμως τα παιχνίδια είναι διαφορετικά παιχνίδια και δεν υπάρχουν τόσο πλεονεκτήματα, μπορούμε να πούμε. Είναι παιχνίδια δύσκολα και σημαντικά που πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Este no es un partido más. Es un partido de 6 puntos, no de 3 puntos, de 6 puntos, entendiendo por 6 puntos el que si eres capaz Αυτό δεν είναι ένα απλό παιχνίδι τριών βαθμών, είναι ένα παιχνίδι 6 βαθμών και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κερδίσουμε, ο κόσμος περιμένει να το κερδίσουμε και να καταφέρουμε να το κερδίσουμε μέσα στην έδρα μας θα μας δώσει την αυτοπεποίθηση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε πολύ δυνατά. Είναι confianza para el futuro. Το primero de todo es correr mucho, correr más que ellos. Eso es lo primero.
Pero το πιο σημαντικό είναι να τρέξουμε πολύ και να τρέξουμε περισσότερο από τον αντίπαλο. Δεν αρκεί όμως μόνο να τρέξουμε, πρέπει να τρέξουμε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή το να έχουμε στην κατοχή μας την μπάλα και να τρέχουμε με σκοπό να σκοράρουμε. Αυτά λοιπόν από τον Πάκο Ερέρα, ο οποίος μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στην RSFC TV για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ένα ντέρμπι το οποίο το χαρακτήρισε εξάποντο ο Ισπανός τεχνικός, και έχει βάση αυτό το οποίο λέει, γιατί αν ο ΠΑΟΚ πάρει την νίκη θα ξεφύγει αρκετά. Είναι η αλήθεια, ενώ αν από την άλλη ο Άρης καταφέρει και πάρει τους 3 βαθμούς στο τέλος του παιχνιδιού, τότε θα βρίσκεται πάλι μια ανάσα από την κορυφή της βαθμολογίας, ανάλογα πάντα και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα που θα έχουμε στην 7η αγωνιστική, η οποία ξεκινάει αύριο. Να δούμε λοιπόν και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής. Παναθηναϊκός Πανιώνιος, το πρώτο παιχνίδι αύριο στις 4. Στις 6 και 4 ΠΑΣ Γιάννενα Πανετολικός. Ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος θέλει την νίκη για να ξεκολλήσει εκεί από την τελευταία ζώνη της βαθμολογίας. Απόλλων Σμύρνης ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η τρίτη ΑΕΚ κόντρα στον τελευταίο Απόλλωνα. Και Λάρισα Λαμία. Τα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται αύριο για την 7η αγωνιστική. Την Κυριακή στις 6 και 4 Λεβαδιακός Ξάνθη. Στις 7 φυσικά το ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και στις 8.30 Όφη Ολυμπιακός στο Γεντικουλέ. Δύσκολη έξοδος για τους Πυριώτες κόντρα στον ΕΦ που καίγεται για βαθμούς, και η αγωνιστική κλείνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 με το παιχνίδι Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης στο γήπεδο του Περιστέριου. Όσον αφορά τα νέα της σημερινής προπόνησης, ήταν ευχάριστα για τον Ερέρα, μιας και αναφερθήκαμε στο σημερινό πρόγραμμα των Κιτρινό-Μαυρών λόγω της παρουσίας του Θόδωρου Καρυπίδη στο Ρήσιο. Μια πρωινή προπόνηση με τον Γιώργο Δελιζής να συμμετέχει κανονικά στο προπονητικό πρόγραμμα και να θέτει αυτόν στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, ενώ για ακόμα μία μέρα παρατηρήθηκε, έτσι σημειώθηκε μια βελτίωση στην κατάσταση του Χουλιάν Κουέστα, ο οποίος ανεβάζει μέρα με τη μέρα ρυθμούς, εμφανίζει μια πολύ μεγάλη βελτίωση, είναι η αλήθεια, τις τελευταίες ημέρες, και κατά πάσα πιθανότητα νομίζω ότι θα τον δούμε και στο αρχικό σχήμα του Άρη την ερχόμενη Κυριακή. Ο Ισπανός τερματοφύλακας έκανε έναν αγώνα δρόμου τις τελευταίες ημέρες με τη βοήθεια και του ιατρικού team και του Βαγγέλη του Πανταζή και των παιδιών της Smart Physio και του Αντώνη του Λικούρη φυσικά, για να δώσει το παρόν στο μεθαυριανό παιχνίδι. Το ήθελε πολύ και αυτός. Τον βοηθάει νομίζω και αυτός ο ειδικός νάρθηκας που του τοποθετήθηκε από χθες το μικρό δάχτυλο του χεριού του. Και από τη στιγμή που τις τελευταίες 3 μέρες παρουσιάζει αυτή την εικόνα, κατά πάσα πιθανότητα θα τον δούμε και στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής. Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην αρχική εντεκάδα που θα παρατάξει ο Πάκο Ερέρα, με τον οποίο είχε και μια συνομιλία σήμερα μετά την προπόνηση ο Κουέστα. Ήθελε και ο Ερέρα να ξέρει το γράψαμε αυτό. Ακριβώς την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, πώς νιώθει ο ίδιος και πώς το βλέπει ο ίδιος. Υπάρχει πάντα ένας φυσιολογικός φόβος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ο Κουέστα είπε και στον Ερέρα ότι νιώθει καλά, αισθάνεται καλά, δεν είχε και κάποιες ενοχλήσεις τις τελευταίες ημέρες, και έτσι δικαιώνομαι. Κατά πάσα πιθανότητα θα τον δούμε στην εντεκάδα και κάτω τα δοκάρια του Άρη την ερχόμενη Κυριακή. Όσον αφορά τώρα την υπόλοιπη εντεκάδα, νομίζω ότι δεν θα δούμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Με ένα 4-2-3-1 που το είχαμε προαναγγείλει και από τις αρχές εβδομάδας. Με τον Τζανακάξιο δεξιάκρο της άμυνας, τον Βαλεριάνο να επιστρέφει στο αριστερό. Τον Μαύραη με το Βέλεθ να είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Τον Μπάσα με το Σιώπη, το δίδυμο στα χαφ, και τον Ματίγια λογικά να μένει εκτός. Ποιος?
Τον Μπάσα και τον Σιώπη. Σιώπη Μπάσα, ναι. Τον Ντιγκινί πίσω από τον Γιουνές και τον Ματέο Γκαρσία μαζί με τον Μπρούνο Γκάμα στα άκρα της επίθεσης. Αυτό το 4-2-3-1. Τον Ντιγκινί, όχι τον Μαρτίνες. Όχι τον Μαρτίνες. Μάλιστα. Γιατί μαρκάρει περισσότερο ο Ντιγκινί. Γιατί μαρκάρει περισσότερο, γιατί μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα τους χώρους. Δίνει και λίγο ύψος σε σχέση με τον Μαρτίνες. Δίνει και λίγο ύψος, πατάει περιοχή και γι' αυτό μάλλον θα δούμε αυτόν πίσω από τον Γιουνές. Και με τον Ματί για να μένει, είπαμε, λογικά εκτός ενδεκάδας. Άρα Κουέστα, οριστικό. Οριστικό δεν μπορεί να είναι τίποτα μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχει άλλη μια προπόνηση αύριο, σωστά. Πιο χαλαρή θα είναι αυτή. Αλλά εκτός απρόπτου θα είναι αυτός κατά τα δοκάρια τελικά. Μάλιστα. Κάτι το οποίο πιστώνεται και ο Βαγγέλης ο Πανταζής και η Smart Physio και ο Αντώνης ο Λικούρης και ο ποδοσφαιριστής φυσικά με το πείσμα του. Ότι έχουμε τους καλύτερους θεραπευτές. Με το πείσμα του και τη θέλησή του να δώσει το παρόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα πείσμα και μια θέληση που έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Άρη βέβαια για το μάτς της Κυριακής. Έφεγες κανένα τραμπούκο τίποτα, σε βλέπω λίγο, λίγο συνοφριωμένο. Σας κάνω δύο χαστούκια να στρώσεις. Δόξα τω Θεώ. Τι, τρως χαστούκια. Όχι, μια χαρά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την εντεκάδα. Αύριο θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία. Ναι. Είπαμε και ο Δελιζής μπήκε αυτός από σήμερα στις προπονήσεις. Και πλέον περιμένουμε αυτά τα οποία... Θα είναι αποστολή, λες. Θα πάρει δηλαδή δύο στόπερ. Έχει χάσει κάποιες προπονήσεις. Δεν θεωρώ ότι είναι και απόλυτα σίγουρο ότι θα δώσει το παρόν. Γενικά θεωρείς ότι πλέον, έτσι με βάση το ρεπορτάζ, ότι ο Άρης θα έχει τους δύο στόπερ που θα παίζουν και τους άλλους δύο στον πάγκο, γιατί μιλάμε για δεν τέσσερα μπορεί παιδιά. Να έχει δύο στόπερ στον πάγκο. Αυτό λέω. Γιατί μιλάμε έχει για τέσσερα... δύο μπακ. Μπράβο. Μιλάμε για τέσσερα παιδιά τα οποία είναι και τα τέσσερα υποψήφια για το βασικό σχήμα. Όχι σε αυτό το μάτς Κυριακής, σε κάθε μάτς που παίζει. Να. Και μέχρι τώρα βλέπετε ότι χρειάστηκε μια ο ένας, μια ο άλλος. Χρειάστηκε να παίξουν όλοι. Και όλοι έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, αρκετά καλά. Ναι, βέβαια, ο Σόουζα δεν έχει παίξει στόπερ, έτσι, μέχρι στιγμής. Όχι, δεξί μπακ δεν έπαιξε μόνο. Ή έπαιξε και στόπερ καθόλου. Στη Νέα Σμύρνη. Ήτανε στην τριάδα. Τρεις ήταν όμως εκεί. Ναι. Στην τριάδα πίσω. Λογικά λοιπόν ένας από αυτούς θα μείνει εκτός. Ανάλογα με το τι συμβαίνει. Για μένα θεωρώ ότι το δίδυμο Σιώπη Μπάσα θα βελτιώσει πάρα πολύ και τον Μπάσα. Γιατί μέχρι στιγμής ο Μπάσα τα λάθη τα πολλά τα έκανε όταν είχε το Ματίγια δίπλα του. Ο Ματίγια δεν μπορεί να του δώσει στήριγμα στο ανασταλτικό κομμάτι, αυτό είναι εμφανέστατο. Και ένα ζήτημα που γεννάται απευθείας είναι ποιος εκτελεί τα στημένα. Περιμένουμε την απάντηση από τον ρεπόρτερ. Υπάρχουν επιλογές. Εντάξει. Υπάρχει και ο Γκάμα που μπορεί να αναλάβει αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και ο Ματέο με το αριστερό που μπορεί επίσης να αναλάβει. Ποιον είπες αριστερό μπακ? Το Βαλεριάνο. Βαλεριάνος. Δεν θα παίξει ο Μενέντεθ. Γιατί αν είναι ο Μενέντεθ, μπορεί να τα αναλάβει αυτός. Μπορεί να τα αναλάβει και ο Γκάμα και ο Μπρούνο Γκάμα. Και λοιπόν. Ο Ματέο. Στην Νέα Σμύρνη νομίζω ο Μπρούνο Γκάμα δεν τα. Κάποια τα εκτελούσε το κόρνερ από τα αριστερά και πέρα το εκτελούσε κάποια κόρνερ. Και το φάουλ που πέρασε λίγο. Λίγο δίπλα από δόξα το Θεό, η ομάδα έχει πολλούς ικανούς ποδοσφαιριστές όσον αφορά τις στατικές φάσεις για εκτελέσεις. Ενδεκάδα ΠΑΟΚ θα δώσουμε μετά το. Μετά το διάλειμμα. Με ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ. Μετά το διάλειμμα. Τραυματίστηκε, λέει, ο Ακπόμ. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική απουσία. Πω σοκ στον ΠΑΟΚ με τον Ακπόμ. Ο Γουάρντα, τι μαθαίνεις, θα είναι στην αποστολή. Ο Γουάρντα μπορεί μέχρι τις επόμενες 24 ώρες να υποπέσει πειθαρχικό παράπτωμα. Όχι, μήπως τώρα επειδή. Ο Τόσκα Κάλτσας έχει πάει στο... Ο Τόσκα έχει πάει στην Κάλτσα, να βάλει την Κάλτσα του. Μήπως τώρα αφήσουμε τις πειθαρχίες και όλα τα υπόλοιπα και... Και στην αποστολή να είναι βασικός δεν θα είναι. Ο συγκεκριμένος. Άλλους προορίζει ο Λουτσέσκου για την εντεκάδα. Τουλάχιστον από αυτά που μαθαίνουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε για το μάτς της Κυριακής. Βέβαια, σήμερα μάθαμε για την αλλαγή που υπήρξε στο μάτς της επόμενης αγωνιστικής με την ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο πήγε από το Σάββατο την Κυριακή, αυτό που λέγαμε χθες δηλαδή, στην ουσία αλλάξαν το παιχνίδι του Άρη και από Σάββατο πήγαν Κυριακή, το βάλαμε βεβαίως την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, συγγνώμη, με το παιχνίδι του μπάσκετ. Βέβαια το μπάσκετ είναι εντός έδρας, είναι στις 5, οπότε θεωρητικά με τον Ολυμπιακό, οπότε θεωρητικά ο κόσμος προλαβαίνει να πάει στις 7 να δει το μάτς, το δει εκεί και στο Νιγκάλης Χολ, στην καφετέρια που υπάρχει στο κηλικείο του Νίγκ Γκάλης Χολ, αλλά σε κάθε περίπτωση έγινε πάλι το ανάποδο σε σχέση με τον Άρη. Για άλλες ομάδες αλλάζει για να
βολέψει και στον Άρη πήγαν και το βάλαν την ίδια μέρα πάλι. Άρα θα έχουμε ακριβώς το ίδιο σκηνικό με αυτήν την Κυριακή. Καθώς την Κυριακή στις 5 παίζει Πανιώνιος Άρης στο μπάσκετ. Θα υπάρχει βεβαίως μετάδοση κανονικά από τον Λίμπερο και από τον Σπύρο Χρυσικόπουλο που θα είναι στο γήπεδο. Και μετά στις 7 είναι το μάτς του ποδοσφαίρου. Την άλλη Κυριακή, 28 Οκτωβρίου, ανήμερα του όχι, θα υπάρχει το παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό στο Νικ Γκάλης Χολ και 2 ώρες αργότερα θα έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, το οποίο θα γίνει μάλιστα και κλεισμένων των θυρών, καθώς και σε δεύτερο βαθμό παρέμεινε η τιμωρία της ΑΕΚ κανονικά και για την αφαίρεση βαθμών. Και αντιλαμβάνεστε ότι μετά την αφαίρεση βαθμών ο Άρης είναι 2 βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ αυτή την στιγμή. Και βέβαια ο καθένας μπορεί να σκεφτεί και να αναλογιστεί πώς γίνεται στην ΑΕΚ να υπήρξε αφαίρεση βαθμών και την ίδια στιγμή στο παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο που πέσανε Μολότοφ, που έγινε ο κακός χαμός στο χώρο του γηπέδου, περιμετρικά του γηπέδου, να υπάρχει μόνο απλό πρόστιμο. Υπάρχει μια ανακοίνωση. Αργά χθες το βράδυ βγήκε από τον Super 3, τους Ιερολοχίτες και το Club 1914, μια κοινή ανακοίνωση δηλαδή των συνδέσμων του Άρη, που αναφέρουν πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι πολλά από αυτά, έστω και αν δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο έκφρασης, πολλά από αυτά σε σχέση με τους συμπολίτες τα έχουμε αναφέρει και τα έχουμε αναφέρει με στοιχεία, τα έχουμε αναφέρει με πραγματικά δεδομένα και αποδείξεις, με κορυφαία βέβαια πάλι για μία ακόμη φορά της κρατικής εύνοιας το γεγονός ότι από χθες κυκλοφορεί η τροπολογία με την οποία τους χαρίζονται ακόμα 30 στρέμματα περιουσία του ελληνικού λαού, χωρίς καμία ντροπή, χωρίς καμία τσίπα. Αν θέλετε να βάλετε τώρα και ένα ρο εκεί ανάμεσα, βάλτε το. Αλλά η ουσία είναι ότι για μία ακόμη φορά παίρνουν περιουσία δική μου, δική σας, όλων μας και την ίδια στιγμή συνεχίζουν και μιλούν για πολλά χρήματα, για νεοπλουτισμό και οτιδήποτε άλλο. Είναι να απορεί πραγματικά κανείς πώς γίνεται αυτή η ομάδα με τον πολυεκατομμυριούχο που μοιράζει δουλειές δεξιά και αριστερά να μην πηγαίνει σε μια διαδικασία του να πληρώσει ένα απλό ενίκιο στο κράτος, γιατί αυτό πήγε να γίνει αρχικά, αλλά δεν το δέχτηκαν και αφού δεν το δέχτηκαν πήγαν και τα πήρανε τζάμπα, κούτρα δηλαδή. Η δικαιολογία βέβαια είναι τα παίρνουν ερασιτέχνης, λες και απευθύνονται σε ανθρώπους χωρίς νοημοσύνη, λες και απευθύνονται σε ανθρώπους ή μάλλον νομίζουν ότι μπορούν να απευθύνονται και στους άλλους, όπως απευθύνονται σε κάποιους δικούς τους ανθρώπους, καθώς το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα πάντα τέτοιου είδους θέματα και ζητήματα επιτρέπει την παραχώρησή τους μόνο μέσω των ερασιτεχνικών συλλόγων. Δηλαδή ακόμα και ο Άρης για να κάνει τίποτα η ΚΑΕ ας πούμε στο Αλεξάνδριο πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονα η δέσμευση από την πλευρά του ερασιτέχνη. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οι πάντες μόνο μέσω του ερασιτέχνη μπορούν να κάνουν την όλη διαδικασία. Και γι' αυτό μας λένε ότι τα παίρνει η ΠΑΕ, δεν είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία θα απολαμβάνει αυτά τα προνόμια, αυτή την δωρεά από τον Καμένο και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. 30 στρέμματα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην Τούμπα, χαρίζονται, δωρίζονται με μια τροπολογία και πραγματικά είναι άξιο απορίας πώς έχουν τα μούτρα και κυκλοφορούν όλοι αυτοί οι οποίοι σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση ότι, και επειδή μας ακούν και πολλοί αυτή τη στιγμή, σε κάθε περίπτωση νιώθουν περήφανοι ότι καλύτερος τους φίλος είναι ο Πρωθυπουργός. Πέρα από διάφορα λοιπόν περιστατικά που αναφέρει, που αναφέρουν οι σύνδεσμοι και σε σχέση με την κυβέρνηση και σε σχέση με τους κόκκινους και σε σχέση με τους Τσοχατζόπουλους και σε σχέση με τους Βενιζέλους και σε σχέση με όλους αυτούς που κατά καιρούς συμμαχούν και μετά προσπαθούν ως χαλίφιδες να διαφοροποιήσουν τη στάση τους στα λόγια όμως και μόνο, υπάρχουν για μένα κάποιες πολύ σημαντικές τοποθετήσεις σε σχέση με το παιχνίδι που έρχεται και σε σχέση με τη συμπεριφορά του κόσμου του Άρη. Συμφωνώ 100% και το λέγαμε άλλωστε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο κόσμος του Άρη δεν έχει να αποδείξει τίποτα απολύτως. Το έχω πει και σε διάφορους φίλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι μου λένε κατά καιρούς: να, αυτό το παιχνίδι θέλετε, για αυτό το παιχνίδι ζείτε, σε αυτό το παιχνίδι θα γεμίσετε το γήπεδο. Και την ίδια στιγμή παραβλέπουν ότι 2 εβδομάδες και 3 εβδομάδες νωρίτερα ο Άρης γέμισε το γήπεδο με τον Αστέρα Τρίπολης και
κανένα δύο εβδομάδες ακόμα νωρίτερα, είχε 20.000 κόσμο με το Λεβαδιακό και 22.000 κόσμο με τη Λάρισα στο Καφτατζόγλιο. Τώρα, αν θα έχει 2.000-3.000 παραπάνω, δηλαδή θα έχει 23.000-24.000 στο παιχνίδι με τον συμπολίτη, και αυτό είναι δείγμα ότι ασχολούμαστε μόνο με τον ΠΑΟΚ, τότε πραγματικά δεν μπορώ να το αντιληφθώ και μπορώ να τους επιτρέψω να το συνεχίσουν να το λένε. Από εκεί και έπειτα όμως, θεωρώ ότι πραγματικά αυτό το οποίο έβγαλαν ως ανακοίνωση οι σύνδεσμοι είναι αυτό το οποίο εκφράζει όλο τον κόσμο του Άρη. Ότι όλο το γήπεδο πρέπει να είναι μία κερκίδα. Οι σύνδεσμοι σημειώνουν ότι αποφάσισαν να μην ανάψουν πυρσό. Και νομίζω ότι για μία ακόμη φορά αυτό το οποίο κάνουν αυτά τα παιδιά είναι να βάλουν το εγώ τους πίσω από την ομάδα. Γιατί πάρα πολύ απλά όλοι τους γουστάρουν να ανάψουν τον πυρσό, γουστάρουν να δημιουργήσουν αυτό το κλίμα και ποιος θα το γουστάρει άλλωστε. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, ξέρουν καλά ότι ανάβοντας αυτόν τον πυρσό, αυτομάτως θα έχει πρόβλημα με ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόστιμο σε πρώτη φάση η ομάδα. Και φυσικά μπορεί να υπάρξει και ένας στις 25.000 βλάξ ή ανόητος, ή να μην το καταλάβει, ρε παιδί μου, και να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο θέμα πετώντας αυτόν τον πυρσό. Πάρα πολλές φορές δημιουργούνται και ατυχήματα, υπάρχουν καταστάσεις απρόπτες και σε καμία των περιπτώσεων από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι μας περιμένουμε το δάκτυλο στη σκανδάλη, δεν θέλουμε να σπρώξουμε αυτό το δάκτυλο για να πατήσει τη σκανδάλη και να έχει πρόβλημα ο Άρης. Ο κόσμος του Άρη δεν έχει καμία μα καμία ανάγκη να αποδείξει για το τι κερκίδα μπορεί να κάνει. Είναι ο κόσμος αυτός που έκανε το Ring of Fire, είναι ο κόσμος αυτός που δημιούργησε απίστευτη ατμόσφαιρα στο Κλεάν της Βικελίδης σε πάρα πολλές περιπτώσεις, είναι ο κόσμος αυτός που βλέπει άλλες ομάδες να τον αντιγράφουν ξεκάθαρα, να δημιουργούν παρόμοιες κερκίδες, παρόμοιες καταστάσεις. Δεν μπορούν βέβαια να αντιγράψουν το πάθος, τη δύναμη, την φωνή και σε καμία των περιπτώσεων την εικόνα που έχει το Κλεάν της Βικελίδης, όσο και να προσπαθούν, όση προπαγάνδα και αν μπει, με όση μαεστρία και αν προπαγανδίσουν, δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν ότι το Κλεάν της Βικελίδης είναι το πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ευρώπη, δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν το γεγονός ότι είναι μία από τις πιο καυτές έδρες στην Ευρώπη, σίγουρα πιο καυτή στην Ελλάδα, δεν μπορούν να φτάσουν σε καμία των περιπτώσεων να δημιουργήσουν τα σκηνικά που δημιουργεί ο κόσμος του Άρη. Γι' αυτό και δεν θα χρειαστεί ο πυρσός, γι' αυτό και δεν θα χρειαστεί κροτίδα, γι' αυτό δεν θα χρειαστούν τέτοιου είδους όπλα εντός εισαγωγικών και όχι τα όπλα που χρησιμοποιούν κάποιοι μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο για να κυνηγάνε τον διαιτητή ή τον παρατηρητή, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Η ουσία για τον κόσμο του Άρη είναι η φωνή. Η ουσία είναι να είναι κατάμεστο γήπεδο από 23.000 φίλους του Άρη. Η χωρητικότητα, θυμίζω, του γηπέδου είναι 22.800 και με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουν μείνει περίπου 800-900 εισιτήρια. Άρα θεωρώ ότι και αυτά θα φύγουν, ή στη χειρότερη των περιπτώσεων, όταν έχεις δώσει 22.000 εισιτήρια, αντιλαμβάνεσαι ότι κάπου παραπάνω θα είναι ο κόσμος που θα είναι στο γήπεδο. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, έχω την αίσθηση ότι η ανακοίνωση που βγήκε στο κομμάτι αυτό που αφορά και τους πυρσούς και τη συμπεριφορά, προσέξτε, και για την αποστολή του ΠΑΟΚ και για το όποιο μπουκάλι και επίσης για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση περιμετρικά του Κλεάν της Βικελίδης. Η ΑΕΚ έφαγε τιμωρία για επεισόδια εκτός γηπέδου. Εκτός γηπέδου. Δεν θα είναι λοιπόν σε καμία των περιπτώσεων με εμάς επίοικης όταν ήδη έχουν τιμωρήσει την ΑΕΚ. Μπορεί με κάποιους άλλους να είναι, με κάποιους άλλους να μαγειρεύονται οι εκθέσεις αστυνομίας λόγω των σχέσεων που έχουν αναπτύξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί με κάποιους άλλους να κάνει τα στραβά μάτια ο αθλητικός δικαστής ή να βγάζει αποφάσεις ξημερώματα. Με τον Άρη θα πέσει βαριά η καμπάνα και το είδαμε για τον μπουκαλάκι της Κουρομπία ή οτιδήποτε άλλο. Άρα και όσα λέμε εμείς δεν είναι υπόδειξη καταρχήν προς τον κόσμο του Άρη. Έχω την αίσθηση ότι ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να συμπεριφέρεται. Το έχει αποδείξει στα χωριά της Γάμα και της Β' Εθνικής και εκεί όπου η οργή ξεχύλιζε πραγματικά. Ξέρουμε όλοι το τι αντιπροσωπεύει αυτή η ομάδα που είναι αντίπαλος του Άρη την Κυριακή για το σύστημα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα όχι όλα αυτά τα παπατζηλίκια που μας πουλάνε όλο αυτό το διάστημα. Είναι δικαιολογημένα αγαναχτισμένος ο Αριανός από τη συμπεριφορά τους, αλλά αυτή η οργή πρέπει να βγει με φωνή και μόνο φωνή
μέσα στον αγωνιστικό χώρο στις κερκίδες του Κλεάνθης Βικελίδης για το παιχνίδι αυτό με τον συμπολίτη. Αυτά ως σχόλιο για την ανακοίνωση του Super 3 των Ιερολοχητών και του Club 1914, των τριών δηλαδή συνδέσμων του Άρη, που έβγαλαν αυτήν την κοινή ανακοίνωση με πολλούς αποδέκτες. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σε σχέση με τον κόσμο. Ο κόσμος ξέρει τι θα κάνει, τι πρέπει να κάνει. Θα είναι ο 12ος παίκτης του Άρη και νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές του Πάκο Ερέρα να γύρουν την πλάστιγκα προς την κίτρινο-μαύρη πλευρά. Πραγματικά πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά σε αυτό το κομμάτι και από εκεί και έπειτα αυτό που όλοι μας θέλουμε είναι να βγει και ο Άρης νικητής στο τέλος της αναμέτρησης. Ο φίλος ο Νίκος αλλά και ο φίλος, μισό λεπτό να τον δω και τον δεύτερο, και ο φίλος ο Γιώργος ζητάνε να τους ξαναπούμε την εντεκάδα που πιθανόν να παρατάξει ο Πάκο Ερέρα και μια που θα την πούμε, να πούμε και του ΠΑΟΚ, την πιθανή, Νίκ. Ναι. Είπαμε ότι με τον Κουέστα λογικά στο τέρμα, γιατί αισθάνεται καλύτερα και σήμερα ο Ισπανός. Με τον Τζανακάη και τον Βαλεριάνο στα άκρα της άμυνας, ένα νέο πρόσωπο δηλαδή εκεί πέρα, εκτός ο Μενέντεθ. Με τον Βέλεθ να επιστρέφει και τον Μαύραη να παραμένει στο αρχικό σχήμα. Mm-hmm. Τον Μπάσα και τον Σιώπη να είναι το δίδυμο στα χαφ. Τον Τιγκινί πίσω από τον Γιουνές, ο οποίος θα είναι στην κορυφή. Και τον Ματέο Γκαρσία με τον Μπρούνο Γκάμα να είναι στα άκρα της επίθεσης. Για τον ΠΑΟΚ μια θέση παίζεται, τουλάχιστον έτσι βγαίνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αυτή μία από τις τρεις πίσω από τον Μπρίγιοβιτς και ανάμεσα σε Ελκαντουρί. Και αυτή 4-2-3-1. Ναι. Μάλιστα. Και παίζεται ανάμεσα σε Ελκαντουρί και Λιμνιό. Ποιος θα ξεκινήσει δηλαδή και ανάλογα ποιον θα επιλέξει ο Λουτσέσκου θα δούμε πού θα τοποθετήσει και τον Μπίσεσβαρ. Αν επιλέξει δηλαδή τον Λιμνιό θα βάλει τον Μπίσεσβαρ πίσω από τον Μπρίγιοβιτς. Αν επιλέξει τον Ελκαντουρί μπορεί να δούμε τον Μπίσεσβαρ αριστερά και τον Ελκαντουρί πίσω από τον Μπρίγιοβιτς. Και το Ζαμπά σταθερά στα δεξιά. Άρα είναι δεκάδα. Πασχαλάκης, Μάτος, Βιερίνια. Στα άκρα. Βαρέλα mm-hmm. και Κρέσπο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Mm-hmm. Ο Βέρμπλουμ με τον Γκάνιας. Βέρμπλουμ δηλαδή, όχι Σάκοφ. Έτσι λένε, Βέρμπλουμ. Με τον Γκάνιας δίδυμο στα χαφ. Ζαμπά, Μπίσες, Βαρ, δύο σίγουροι πίσω τον Μπρίγκεβιτς και μια θέση ανάμεσα σε Ελκαντουρί και Λεμιά. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι μία ομάδα που μέχρι τώρα είναι αρκετά τυχερή στο πρωτάθλημα. Όποτε χρειάστηκε και μιλάω για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, πήρε το παιχνίδι με την εύνοια, ξεκάθαρη εύνοια της διαιτησίας. Ως σημαία έχουν κάνει μία-δύο φάσεις σε άλλα παιχνίδια τα οποία τα κέρδισαν. Στο ένα κέρδιζαν ήδη και στο 87 τους ακυρώθηκε ένα σωστό γκολ. Και στο άλλο παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν παιχνίδι παροδία στην Κρήτη. Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω τους φίλους μου τους οφιτζίδες που είχαν πολύ μεγάλη γλώσσα πέρσι με αυτόν τον ένα βαθμό που έχουν στον πίνακα της βαθμολογίας να βλέπουν την ομάδα τους να διασύρεται στην κυριολεξία με παιχνίδια όπως αυτό το 1-3 με τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος βεβαίως, και επειδή ήταν πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, ο Μπίσεσβαρ είχε μια εκπληκτική ταχυδύναμη με αποτέλεσμα να περνάει ανάμεσα 4 παίκτες του Όφη σαν αόρατος. Έχει αυτή την ικανότητα ο Μπίσεσβαρ να περνάει αόρατος, ειδικά αν ο Νάστος αντί να πηγαίνει στον Μπίσεσβαρ κάνει βήματα προς τα πίσω στην προσπάθειά του βεβαίως να κλείσει τους χώρους προς την εστία του τερματοφυλακά του. Μετά από αυτό το παιχνίδι παροδία λοιπόν και έχει μια αμφισβητούμενη φάση που για μένα και το ξαναλέω δεν είναι πέναλτι, υπάρχει σύγκρουση του παίκτου ΠΑΟΚ με τον τερματοφύλακα, αλλά δεν είναι πέναλτι και την μπάλα έχει βγει ήδη πλάγιο out. Όσοι ξέρουν τον κανονισμό, ξέρουν κιόλας ότι δεν είναι πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, φυσικά δεν σας το λένε. Ότι αν δηλαδή η μπάλα έχει βγει out και συγκρουστούν μετά οι δύο ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, okay, το ξεπερνάμε. Έτσι για όσο το παιχνίδι θα έλεγε όπως έληξε, λόγω της ανωτερότητας του συμπολίτη. Και η άλλη αδικία, η μεγάλη, είναι αυτή που σας είπα με ένα γκολ που ακυρώθηκε στο 87. Ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε ένα 0. Θα μου πει βέβαια κάποιος αν έβαλε ισοφάρισε ο Πανιώνιος, ρε φίλε, τι θα γινόταν. Εγώ ξέρω ότι δεν έχασε βαθμούς. Αντιθέτως, ο Άρης είδε το παιχνίδι του με τον Πανιώνιο να διαμορφώνεται από τον Κομίνη και το ότι
δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στον Περέιρα. Φαίνεται από το γεγονός ότι ο Κομίνης σφυρίζει κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο στο παιχνίδι πρωταθλήματος της Λάρισας με τη Λαμία. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα και παρεπτόντως, ο Κούγιας, αφού ορίστηκε ο Κομίνης στο παιχνίδι του, δεν έχει πει κουβέντα. Λέξη. Λάρισα Λαμία. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα πάμε στο ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ ήταν τυχερός στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα είναι η καλύτερη δική τους ομάδα σε σχέση με όλα αυτά τα χρόνια που τον παρακολουθούμε. Ανανέωση να μην κάνουμε. Κάθε μέρα φεύγεις μαζί, κάντε μια ανανέωση. Τι, την είπε νωρίτερα? Ωραία. Παίζουμε η Ρούμελ. Άρχισε η μεγάλη Ρούμεν. Μπράβο. Λοιπόν, με όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Περίμε φίλε, ένα λεπτό break. Σε ένα λεπτό έχω break. Τι? Στην 7 υπάρχουν εισιτήρια. Αν υπάρχει τώρα, γιατί ρωτάει φίλος, αν υπάρχει και κάποιο άλλο εισιτήριο ξέμπαρκο, δηλαδή υπήρξε καμιά επιστροφή, πήρε ένας τύπος που είχε αγοράσει 5 εισιτήρια και τα ακύρωσε, ας πούμε. Θα πάρετε 23-13-25-001, είναι η ΠΑΕ Άρης, και θα ρωτήστε, παιδιά, έχετε μήπως κανένα ξέμπαρκο στην 3, στην 5, στην 9, στην 7, στην 15, στην 125, και θα σας πούν αν υπάρχουν εισιτήρια. Είδα χθες μια ανάρτηση του Super 3 ότι ένας διψήφιος αριθμών εισιτηρίων από κάτι επιστροφές από επαρχία κτλ. Είναι διαθέσιμος. Τώρα, από την ανάρτηση που είδα εγώ από χθες μέχρι τώρα, μπορεί να έχουν εξαφανιστεί ήδη. Αλλά ψαχτείτε λίγο. Μην περιμένετε να σας πάρουν τηλέφωνο. Ναι, γεια σας, ο κύριος Κιώσης. Μήπως θέλετε να πάτε στο γήπεδο, να στείλουμε ένα εισιτήριο με courier. Ψαχτείτε λίγο, δεξιά-αριστερά. Όσοι θέλετε εισιτηριάκι, να δείτε τι μπορεί να γίνει. Τώρα, επίσημα η ΠΑΕ έχει πει ότι έχουν εξαντληθεί στην 1, την 3 και τη 2. Επίσημα. Υπάρχει μια διαρροή ότι υπάρχουν κάποια εισιτήρια ακόμα στην 7 και κάποιες επιστροφές που έγιναν σήμερα. Ψαχτείτε δεξιά και αριστερά. Παναλαμβάνω, 325-001 είναι η ΠΑΕ Άρης. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για να μην σας λέμε κι εμείς ό,τι να είναι. Έλεγα λοιπόν, για να το κλείσω κιόλας, ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην καλύτερη του κατάσταση σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό συμβαίνει και γιατί έχει όλες τις αβάντες δεξιά και αριστερά. Είναι φυσιολογικό λοιπόν μια ομάδα η οποία έχει θωρακιστεί με τη σφραγίδα την κρατική και είναι φύλλα προσκύμενη στην διοίκηση της ΕΠΟ. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, κύριος Γραμμένος, αποτελεί τον άνθρωπο, τον δικό του άνθρωπο, όπως είπε ο Ιβάν Σαββίδης, είναι ο δικός μου, όπως είπε ο Ιβάν. Άρα η ΕΠΟ είναι εκεί. Υπάρχουν οι εξαίρετοι αυτοί οι άνθρωποι στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Σας είπα λίγο πριν, ο Κομίνης σφυρίζει κανονικότητα, ενώ έσφαξε στην κυριολεξία τον Άρη. Και αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης μετά την παρουσία του Άρη στην ΓΕΔ. Περιμένουμε να δούμε την Κυριακή τον Ιταλό. Δεν ξέρουμε κάτι για τον Ιταλό και δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι για τον Ιταλό. Αν υπάρχει κάποια σύνδεση ή οτιδήποτε άλλο. Θα το δούμε και ελπίζουμε την Κυριακή να πάνε όλα καλά και σε αυτό το κομμάτι και περιμένουμε από εκεί και έπειτα ένα καλό σίγουρα παιχνίδι. Θεωρώ ότι μέσα στο Βικελίδης, έστω με 51-49, είναι φαβορεί ο Άρης. Με αυτό το πάθος, αυτή την τρέλα, αυτή την ποιότητα που έχει ο Άρης, με οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα σας έδινε ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, που παίζουν πάρα πολλά πράγματα και υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι, το περιορίζω στο συγκεκριμένο ποσοστό. Είναι μια ομάδα επίσης, για να μιλάμε ποδοσφαιρικά, η οποία παίζει σχεδόν 2 χρόνια μαζί. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχει τον ίδιο προπονητή με την περσινή σεζόν. Είναι σημαντικό αυτό προς την πλευρά του ΠΑΟΚ και την ομοιογένεια που έχουν με 8-9 στους 11 ποδοσφαιριστές να είναι ίδιοι με πέρσι. Ο Άρης από την άλλη έχει σίγουρα μεγαλύτερη ποιότητα για μένα στα άκρα του όσον αφορά την επίθεση, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα όσον αφορά τους ακραίους μπακ. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει το κορυφαίο δίδυμο, αν θέλουμε να μιλάμε ποδοσφαιρικά, το κορυφαίο δίδυμο όσον αφορά τα ακραία μπακ, τα οποία όμως δεν είναι απλά ακραία μπακ. Είναι 2 ακραίοι μπακ με τεράστιες δυνατότητες και μεσοεπιθετικά. Αν μάλιστα έχουν και την ανοχή του ρέφερ, ειδικά ο Μάτος, και αγκονιές ρίχνουν και κεφαλιές παίρνουν με κλωτσιές και μπουνιές και όλα τα υπόλοιπα. Υπό κανονικές συνθήκες ο Ιταλός στο 3 πρέπει να ξαναβγάλει κάρτα στο Μάτος. Υπό κανονικές συνθήκες με αυτά που κάνει. Αυτή τη στιγμή όμως είναι οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές.
Ο Άρης από την άλλη έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές μεσοεπιθετικά, όπως ο Μπρούνο Γκάμα, ο Ματέο Γκαρσία και ο Ντιγκινή, και για μένα έχει, παρόλο που δεν έχουν τόσο όνομα όσο ο Βέρμπλουμ, έχει έναν άνθρωπο στα χάφ όπως ο Σιώπης, ο οποίος μπορεί να γύρει μαζί με τον Μπάσα, αν παίξουν όπως πρέπει να παίξουν, να γύρει όλο το μάτς υπέρ του Άρη. Για μένα εκεί θα κριθεί, αν όλα τα υπόλοιπα είναι κανονικά, δηλαδή οι διαιτητές και όλα είναι κανονικά, το παιχνίδι για μένα θα κριθεί από τη μία στα προσωπικά λάθη και από την άλλη, το κυριότερο, στα χαφ. Αν θα κερδίσουν τη μάχη ο Μπάσα με τον Σιώπη σε πρώτη φάση από τον Βέρμπλουμ με τον... με ποιον παίζει, είπε ο Πάουκ, δεύτερος, με τον Γκάνιας, θα κριθεί εκεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Γιατί αν εκεί κερδίσεις τη μάχη και μεσοαμυντικά και μεσοεπιθετικά, θα έχεις τις προοπτικές από τη μία μεσοαμυντικά να θωρακίσεις τα μετόπισθεν, από την άλλη μεσοεπιθετικά να κάνεις ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός πήρε το κέντρο με τον ΠΑΟΚ και είχε 25-2 τελικές. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ κέρδισε και ήταν τυχερός. Υπάρχει και η τύχη στο παιχνίδι. Αυτά έτσι ως ένα σχόλιο σε σχέση με το παιχνίδι. Μην τρελαθείτε, μην απαντήσετε, ειδικά αν δουν ότι πάνε να χάσουν το παιχνίδι σε πασχαλάκηδες, σε τζάμπα μάγκες, σε Ουάρντες, σε Λουτσέσκους, γιατί θα τα κάνουν αυτά που είναι να κάνουν όλοι αυτοί, και φυσικά μην ασχοληθείτε και με τον γιο του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα βρεθεί στο Κλεάνης Βικελίδης. Καλώς να έρθει, καλώς να φύγει, χωρίς να γίνει το παραμικρό, όπως απαιτούμε εμείς, ο δικός μας ο πρόεδρος, να πάει και να φύγει στην Τούμπα, στο Καραϊσκάκι, στο ΆΚΑ, όπως πρέπει. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει προκαλέσει όπως ο Γιωργάκης, δεν έχει δημιουργήσει τις εντάσεις όπως ο Γιωργάκης, αλλά όπως το απαιτούμε αυτό, θα πρέπει να το δείξουμε κιόλας. Αφήστε τον 90 λεπτά να χαζεύει την καλύτερη κερκίδα στην Ελλάδα, αφήστε τον 90 λεπτά να αναρωτιέται πώς αυτός ο κόσμος που έτρεχε δεξιά και αριστερά με τα τρακτέρ στη Β' και στη Γ' Εθνική είναι τόσο μαζικά και τόσο δίπλα στην ομάδα του. Αφήστε τον να αναρωτιέται πώς γίνεται όλα αυτά τα χρόνια οι άτιτλοι και χωρίς να έχουν ξοδέψει εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται σε τέτοιο τεράστιο οπαδικό επίπεδο. Κάντε τον να χαζέψει με την παρουσία σας και όχι να ψάχνει δικαιολογίες από έναν ή δύο χαζούς οι οποίοι θα του κάνουν το κέφι και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον Άρη. Την Κυριακή 23-24.000 φίλοι του Άρη θα διδάξουν για μία ακόμη φορά και παράλληλα θα κάνουν πάρα πολλούς να ζηλέψουν. Όχι μόνο όσοι θα είναι στο γήπεδο, αλλά και αυτούς και ο μπαμπάς Ιβάν που θα το βλέπει την τηλεόραση. Να αντιληφθούν το πόσο μακριά, πίσω και μακριά, βρίσκονται οπαδικά από τον Άρη. Και από τον κόσμο του που έχει τραβήξει τόσα πολλά πράγματα, αλλά είναι εκεί. Να δώσουμε τους χορηγούς, Νίκ, και να πάμε στο break των 6. Μετά τις 6 ανοίγουμε γραμμούλες να ακούσουμε και εσάς, να συζητήσουμε για τον ντέρμπι της Κυριακής. Πάμε, Χριστό, και στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φίλε, 7-19, να το δώσουμε στον αέρα το τηλεφώνο τώρα. Πώς θα γίνεται? Αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Δεν γίνεται. Αν θέλει πάντως κάποιος φίλος ένα εισιτήριο για τη θύρα 9, 35 ευρώ νομίζω κάνει στη θύρα 9, ας καλέσει εδώ στο Χρήστο να του δώσουμε το τηλέφωνο του φίλου του 719 για να τον πάρει να το αγοράσει. Ναι, φαίνω να το δώσω, Χρήστο. Για να το πάρει να το αγοράσει το εισιτήριο για να πάει. Θύρα 9, 35 ευρουλάκια. Στυλόχουμε. Γιατί έτυχε κάτι απρόπτο στο φίλο των 719 και δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο γήπεδο. Ο 889 λέει, άρα άμα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα θα είναι χάρτινο μετά το μείον 3 της ΑΕΚ. Είναι κατά τη ρητορική του την περσινή. Προφανώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, ανοίγουμε γραμμούλες στο 2310-287-888. Δώσε να πω. Λοιπόν, ανοίγουμε κανονικά τις γραμμές. Μαζί μας τα Alter Ego,
ανδρικά εδήματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε καμπριάτικα κουστούμια για να ξεχωρίσει το γάμο σα ή στη βάπτιση του παιδιού σα ή αν είστε κουμπάρο, και αυτό γίνεται. Κουστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσε, ζώνε και πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Και alterego.fashion.gr. Ο Mr. Gold είναι φυσικά μαζί μα, πρώτη και δεύτερη ώρα. 62-85-86 τηλέφωνο παραγγελιών και αυτό το Σαββατοκύριακο full extra πρόγραμμα από τον Mr. Gold. Πάμε στις γραμμές, ανοίγουμε τις γραμμούλες 2310-287-888. Ακούμε τον πρώτο φίλο. Έλα, καλησπέρα τα παιδιά. Καλησπέρα και σε σένα. Θα συμφωνήσω ότι αν χάνω το παιχνίδι μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα που είπες. Ο κόσμος πρέπει να τάξει το νου του. Και μπορεί να γίνουν και πριν το παιχνίδι μερικά, κατά τη διάρκεια της εισόδου, τα ζέσταμα που λέμε κτλ. Προσοχή χρειάζεται. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, φίλε. Ναι. Είχα δει το ΠΑΟΚ Τσέλσι. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση κάτι. Τώρα γιατί μιλάμε για την Τσέλσι, έτσι δεν μιλάμε για μια τυχαία ομάδα. Σε ό,τι στημένο υπήρχε υπέρ του ΠΑΟΚ, ακόμα και κόρνερ, όλη η εντεκάδα της Τσέλσι, φίλε, ήταν μέσα στην περιοχή, το πιστεύεις? Δηλαδή η Τσέλσι είπε, αν φάω κάποιο γκολ, η μόνη περίπτωση είναι αποστημένο. Αυτό λέω και εγώ στον Άρη τώρα που θα παίξει το παιχνίδι. Αν κινδυνεύεις από κάτι, Άρη, είναι μόνο τα στημένα. Πρόσεχε τα. Τίποτα άλλο. Ναι. Άρα σημαίνει, καταλαβαίνεις, φίλε, όλοι πίσω, Τσέλσι ολόκληρα, άμα κάτσεις και δεις το βίντεο, όλη η εντεκάδα της, φίλε, μέσα στην περιοχή. Δεν θα πάρει κανείς κεφαλιά. Βέβαια αυτό έγινε δύο φορές, γιατί δύο φορές πήγανε. Δύο κόρνερ είχαν. Αυτές τις δύο, αλλά μου έκανε εντύπωση. Ήταν στο 90 και στο 92, γι' αυτό προφανώς. Και πιο μπροστά, άμα δεις και στο πρώτο ημίχρονο, όλοι πίσω ήταν. Ένα κόρνερ αυτό. Δεν αφήνανε. Ένα κόρνερ είχαν στο πρώτο ημίχρονο. Και στα φάουλ, παιδί μου. Ένα φάουλ κέρδισες πίσω. Εντάξει. Ναι, ρε παιδί. Καλά, δεν φοβήθηκε. Ό,τι κινδυνεύει ο Άρης, φίλε, από τέτοια και του κινδύνευσε και στον Πανιόνιο και τέτοια. Είναι τα στημένα. Εκεί το να καταλήξω. Ναι. Δεν κινδυνεύεις απ' άλλο. Από πού κινδυνεύεις από το Μουσλίμο, θα το κάνει αποστημένο, ρε παιδί. Ή από το Μάτος ή όλους αυτούς και το Βαρέλα. Ποιοι πηδάνε. Τα στημένα. Σίγουρα, μια δύναμή τους είναι τα στημένα. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν ποδοσφαιριστές τους με ποιότητα. Δύσκολα σε βάζουν γκολ, φίλε. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο λέω εγώ. Εσύ θα τους βάλεις γκολ με συνδυασμό, αυτοί αποκλείεται. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Το 23-10-27 και 38 είναι στην διάθεσή σας. Βλέπω ότι πέσαν κι άλλο τα στοιχηματικά. Ένα άσος του Άρη που είχε ξεκινήσει στο 6 έχει φτάσει στο 3-65 πλέον. Και ένα διπλό του ΠΑΟΚ που το έδιναν 1-80 τώρα έχει φτάσει στο 2-25. Στοιχηματικά όμως παραμένει φαβορεί ο συμπολίτης και θα δούμε στην πράξη πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και αν τελικά θα επιβεβαιωθεί αυτή η παράμετρος. Και επειδή βλέπω και τα παιχνίδια ΑΕΚ Άρης και Άρης Ολυμπιακός, στο ΑΕΚ Άρης δίνει 1.65 την ΑΕΚ, 3.75 το Χ, 5.60 το διπλό, και στο Άρης Ολυμπιακός δίνει 3.85 τον Άσο, 3.30 το Χ, 2.05 το διπλό. Άρα θα παίξουμε 3.85, μια νίκη επί του Ολυμπιακού, μια επί της ΑΕΚ του 5.60, πάρα πολύ ωραία, και μια επί του ΠΑΟΚ 3.65, μια χαρά λεφτά θα βγάλουμε. Αυτά και σε σχέση με το πώς δίνουν οι στοιχηματικές το παιχνίδι της Κυριακής. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ναι, έλα ρε Χρυσάρε. Έλα Παύλο. Για πες λίγο, τι έδιναν αυτές οι στοιχηματικές εταιρείες, έδιναν τον Άσο του Άρη 6 ευρώ. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ναι. Την πρώτη αγωνιστική, πριν το μάτς με τη Λαμία. Ναι. Είχαν βγάλει για τις πρώτες αγωνιστικές, είχαν βγάλει και για τα ντέρμπι αποδόσεις. Εντάξει. Η διευκρίνηση αυτή αρκεί, γιατί μου έκανε εντύπωση και λέω... πριν το μάτς με τον Πανιόνιο ήταν 4, πλέον έχει πάει στο 3.65. Μάλιστα. Ο Άσος και έχει πέσει αρκετά και το Χ. Για πες μου λίγο, αυτός ο Βιερίνια παίζει Μάλιστα. αριστερό μπακ. Ο Βιερίνια αριστερά και ο Μάτος δεξιά, ναι. Εντάξει, καλά για τον άλλο να είναι να με και κινητή, να με λεμιτό όμως, ας πούμε, και είναι και μπακ. Δηλαδή, από τη στιγμή που το επιτρέπουν όμως να παίζει έτσι. Μα γι' αυτό μιλάμε. Αυτός ο Βιερίνια δηλαδή, όχι σου άκουσα και είπες ότι έχει... Ο Βιερίνια έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Τα θεωρώ... Τα μπακ ας πούμε και τα λοιπά και μου κάνει ένα ξαναπώ. Μετύπωση, γιατί τον ψιλοείδα το Βιερίνια σαν μπακ ας πούμε, τέλος θα πάντων. Θα σου πω το εξής, ότι ο Βιερίνια
στην καλή του μέρα μπορεί να πάρει το μάτς μόνος του. Υπάρχουν όμως τα μισά παιχνίδια από αυτά, αυτά που παίζει. Εδώ, λοιπόν, κάτσε να το τελειώσω. Κάτσε να το τελειώσω. Με τον Πλατανιά, με τον Όφη. Κάτσε να το τελειώσω. Παιχνίδια. Στα μισά παιχνίδια μπορεί να πάρει, η άποψή μου είναι αυτή, μπορεί να πάρει το μάτς μόνος του, έχει τέτοιες ικανότητες, αλλά τα άλλα μισά παιχνίδια είναι χώμα. Το θέμα είναι πώς θα είναι την Κυριακή. Το θέμα είναι ότι εμείς, ας πούμε, σαν Άρης, για άλλη μια φορά, γιατί η ομάδα στο πρώτο ημιχρόνιο τουλάχιστον, αν όχι ολόκληρο μέχρι τα 25-30 λεπτά, είχε μία εικόνα ανάλογη με την περσινή του Σπανού που σπαταλούσαμε σχεδόν ένα ημιχρόνιο τζάπα και δερεσέ. Θα υπάρξει μία ταχύτητα και θα συμφωνήσω με Σιώπη και Μπάσα. Ο Ματίγια είναι πάρα πολύ καλός ως με παίκτης, αλλά δείχνει λίγο κουρασμένος, όχι ότι δεν μαρκάρει. Και εκεί είναι καλός ίσως όχι τόσο όσο στο επιθετικό του νόμο κομμάτι, αλλά για μένα προσωπική μου άποψη είναι ότι δείχνει λίγο κουρασμένος και καλά είναι να πάρει μία λοιπόν ανάσα. Τα χάφτα δικά σου θα είναι γρήγορα. Εγώ δεν έχω να με κανέναν ενδιασμό για την ομάδα μου. Να προσέξουν λοιπόν οι οπαδοί, οι δικοί μας, τα πάντα, δίπλα, πίσω, βασμένα κτλ. Τίποτα απολύτως, μην δώσουν κανένα δικαίωμα. Γιατί θα μας στείλουν στις Σεϊσέλες να πάμε να παίξουμε. Και ως προς τον Περέιρα, πριν από 10 μέρες, 15 μέρες, είχα πει ότι είναι γλάστρα με σγουρό βασιλικό. Και αποδεικνύεται στο θέμα Κομίνης είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Ως προς τον Ιταλό, έχω λοιπόν ενδιασμού, σου λέει. Και το λέω να είμαι τώρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω να με λοιπόν, ας πούμε, πώς θα γίνει όλη η ιστορία, αλλά εγώ αυτή τη ράτσα, γιατί είναι ανάλογη με τη δική μας, δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πολύ και με την νίκη. Ναι, σε καλά. Το 23-12-87-8-8-8 είναι στην διάθεσή σας. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ που ακούν την εκπομπή και θεωρούν ότι δεν λέμε την αλήθεια, και μου λέει μάλιστα ένας ότι είμαι για μέσα. Πίστεψε με, φίλε, ότι ένα ακόμα να κάνω λάθος, θα την φάω την αγωγή και θα μπω μέσα. Γιατί σε κάθε περίπτωση, αν λες κάτι ψέματα, τότε ο άλλος μπορεί να σου ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του και να σε βάλει μέσα. Προφανώς όμως εγώ δεν λέω ψέματα και λέω την πάσα αλήθεια. Αν υπάρχει κάτι που είναι ψεύτικο, τότε μπορείς εσύ, αν θες, να πάμε στα δικαστήρια. Για να δούμε ποια είναι η αλήθεια και ποια τα ψέματα. Σίγουρα πάντως δεν είναι αλήθεια ο παπάς που τρως εσύ τόσα χρόνια. Είτε ηθελημένα, είτε όχι. Για κάθε τι που λέω εγώ και στοιχεία παραθέτω και η πραγματικότητα είναι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, υπάρχουν και άλλοι και άλλες εκπομπές τις οποίες μπορείς να ακούς αυτά που θες. Κάλιστα. Εδώ εμείς λέμε πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται στην αλήθεια και γι' αυτό τα λέμε και στον κόσμο. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χρήσανδε, ναι. Θα πω κάτι και θα κλείσω. Να σταματήσουμε τη διατησία να ασχολούμαστε, ρε παιδιά, ειδικά πριν τους αγώνες. Κάνουμε σαν τους άλλους κι εμείς. Έτσι ακούω. Τώρα δεν ασχοληθήκαμε και ιδιαίτερα. Είπε ο άλλος. Είπε ο φίλος ότι δεν έχει εμπιστοσύνη. Δεν είπατε φοβερό. Ο Ιταλός και ο Περέρα και σταματήστε μια σαν τους άλλους. Σταματήστε το Κομίνη στο πέναλτι, δεν στο έδωσε όμως. Ναι, βρε, αγόρι, με το λεβαδιακό μου φα πέναλτι πήρε ο λεβαδιακός. Τι τελείωσε, 6 αγωνιστικές, 5 μου φα πέναλτι είναι. Συμφωνείς με αυτό το πράγμα τώρα και εσύ δηλαδή να λέμε εγώ, για τον. Εγώ συμφωνώ. Εγώ λέω ότι. Α, τι να μας φάξει πρώτα και μετά να πούμε. Εντάξει, καλά, ρε Χρυσά. Τι έκανε, μια επισήμανση έκανε ο άνθρωπος. Δεν έκανε τίποτα φοβερό. Με τους άλλους. Ρε, παίξε μπάλα εκεί και μετά θα πούμε, ρε παιδί μου, πριν τι είναι ωφελία αυτό το πράγμα. Σαν τους άλλους, οι άλλοι τι είναι το σαν τους άλλους, δηλαδή οι άλλοι αδικήθηκαν, δεν τους έδωσε Mars πέναλτι και χάσανε τρεις βαθμούς. Τους αδίκησε και φωνάζουν ενώ πήραν τον αγώνα. Αυτό σου λέω, εμάς που μας αδείξετε πρέπει να φωνάζουμε. Τελείωσε με το κοντόρι, ο Ιταλός τι δουλειά έχει. Ο Ιταλός τι δουλειά, πριν τον αγώνα ο Ιταλός και... Δεν μπορεί να έχει, όπως εσύ έχεις την άποψή σου, δεν μπορεί ο άλλος να έχει διαφορετική άποψη. Έχει διαφορετική άποψη, τι να κάνουμε τώρα.
Καλά κάνει ναι, και τι λέει. Σωστό, το σωστό λέμε ποιο είναι. Ασχολούμαστε με το σωστό. Το σωστό ποιο είναι. Να μην αδικούμαστε ναι. Είναι το σωστό. Ποιο? Να μην αδικούμαστε. Αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το αυτονόητο. Άλλο δεν λέμε το σωστό. Το άλλο το σωστό εκ του αποτελέσματος κρίνεται. Παίξε μπάλα και δεν δούμε. Παίξαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο στη Νέα Σμύρνη παίξαμε μπάλα, δεν μας έδωσε το πέναλτι όμως. Πάλι γυρνάς, κύριε Χρυσάνθα. Πού να γυρίσω. Και εγώ πιο φανατικός από σένα είμαι, ρε. Πολύ πιο φανατικός. Αυτό τι σχέση έχει ο φανατισμός. Ο φανατισμός. Μισό λεπτό. Ο φανατισμός με τη γνώση της επικοινωνίας σε σχέση με τους διαιτητές. Τι σχέση έχει. 60 χρόνια στα γήπεδα πηγαίνω. Δεν μου λες. Τώρα ο Ιταλός που κολλάει. Άντε, ο Κομίνης κολλάει. Ο Ιταλός που κολλάει. Είπε ο άνθρωπος δεν τον εμπιστεύεται. Γιατί δεν είναι ο φίλος είναι ο Ιταλός, τι παρεξηγήθηκες εσύ. Σωστό είναι. Όχι, είναι σωστό αυτό δηλαδή. Μια χαρά είναι, γιατί τι έχει. Μπράβο, έγινε ρε Χρυσανδάτη. Καλά. Να είσαι καλά. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Να είσαι καλά. Υπάρχει την ηρωνία στο τέλος. Αν δεν συμφωνείς, ηρωνία. Ο Σκουλάς, μήπως ξέρεις να μας πεις από πού είναι. Από ποια ΕΠΣ. Τρία χρόνια σας τα έλεγα για τις ενώσεις. Τώρα βλέπετε τον γραμμένο πρόεδρο. Μου στέλνετε μηνύματα, ήταν στο Μακεδονία Παλάς ο γραμμένος. Μην πούμε για τη διαιτησία. Πάμε στο παρακαλώ. Επόμενο. Τελευταίος πριν τον break. Έλα, γεια σου, Χρήσανθε. Ναι. Λοιπόν, οι μέρες έφτασαν για το παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα το ρεπορτάζ, δεν το άκουσα. Στην μεσαία γραμμή, για ναι. Να πούμε αγωνιστικά λίγο. Ναι. Στην μεσαία γραμμή θα είναι Σιώπης και Ματίγια ή Σιώπης και Μπάσα τα δυο αμυντικά χαφ. Σιώπης Μπάσα. Σιώπης Μπάσα. Και μπροστά τους ο Ματίγια. Ο Ντιγκινή. Ο Ντιγκινή, μάλιστα. Εντάξει, το Μπάσα τον είχα δει και τον βλέπω σε προηγούμενα παιχνίδια που έκανε κάποια λάθη και παραλίγο να κοστίσουν. Ελπίζω να έχει ξεκουραστεί και να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη. Δεν ξέρω, τον βλέπω από την αρχή ότι είχε έτσι, στα τελευταία παιχνίδια κάποια λάθη σε σημεία που μπορούσε ο άλλος να σου κάνει επικίνδυνες φάσεις. Για δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Το μέρα για τον Μπάσα είναι τώρα θα έχει το Σιώπη δίπλα του και όχι το Ματίγια. Παίζει ρόλο κι αυτό. Παίζει ρόλο κι αυτό. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για το παιχνίδι, έχω την αίσθηση ότι ο Άρης με όποιον και να παίζει στο γήπεδο Χαριλάου έχει τον πρώτο λόγο. Ναι. Άσχετα το budget δεν παίζει κανένα ρόλο. Αν ήταν δεν θα παίζαμε τα παιχνίδια, θα βγάζαμε τα budget και θα απονέμαμε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Λοιπόν, και μπορώ να πω ότι και ο Άρης έχει σε θέσεις παίκτες οι οποίοι είναι πολύ πιο ποιοτικοί από τις αντίστοιχες του ΠΑΟΚ. Γιατί ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό να πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ματέο Γκαρσία, για παράδειγμα, δεν είναι πιο ποιοτικός από τον αντίστοιχο του ΠΑΟΚ, παράδειγμα. Δεν μετράει έτσι όμως. Ναι, ο Ματέο Γκαρσία ότι θα τον κρίνεις με βάση το γεγονός ότι την ίδια στιγμή αυτός που τον μαρκάρει είναι ο πιο ποιοτικός του ΠΑΟΚ. Για τον Μάτος λες. Βέβαια. Ναι, μπορεί όμως ο Ματέο Γκαρσία να δημιουργήσει προβλήματα, ξέρεις. Ο Μάτος φυσικά. Γυρνάει, πηγαίνει μπροστά και μερικές φορές ξεχνιέται να γυρίσει πίσω. Φυσικά. Τραβάει και τις φανέλες. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που κρίνουν ένα παιχνίδι. Άρα, ναι, τον Ματέο Γκαρσία όμως δεν το συγκρίνεις με τον Τζάλμα, όχι τον Τζάλμα, έφυγε αυτός. Τον Ζαμπά ή τον οποιοδήποτε ναι. Άλλο εκεί πέρα, κατάλαβες. Ωραία, θα βλέπεις ναι, και ποιοι είναι εκεί για να αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό και ο Ερέρα ήθελε τόσο πολύ την επιστροφή του Βαλεριάνου. Ναι, οπότε ο Βαλεριάνος θα παίξει δηλαδή, έτσι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Το μόνο θέμα λοιπόν είναι ο Κουέστα, ο τερματοφύλακας. Και αυτός θα παίξει μάλλον. Νομίζω ότι το παιχνίδι, εγώ δεν βλέπω να είναι τεράστιες οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έστω και αν κάποιοι βλέπουν ότι υπάρχει μια χαόδη, λένε ότι υπάρχει μια χαόδη απόσταση, πώς να το πω, ποιοτικά. Εγώ αυτή τη χαόδη απόσταση δεν τη βλέπω, να υπάρχει χαόδη απόσταση. Δηλαδή, ποιον έχει, δηλαδή, αντίπαλοι έχουν τον Εμπαπέ, ας πούμε, παράδειγμα. Δεν νομίζω να υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στην πράξη θα το δούμε. Ναι, και στην πράξη, ναι. Ελπίζω και εγώ ότι θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι. Μεγάλο αυτό που έγινε με την ΑΕΚ, με το ότι δεν επιστράφηκαν οι τρεις βαθμοί, μπορεί να είναι και κακό. Γιατί από εδώ και πέρα θα υπάρχει το δεδικασμένο. Μα και πριν υπήρχε τι. Τώρα μόνο για αυτός δεν ισχύει. Γιατί παράδειγμα τώρα, δεν ξέρω, αυτό δεν ενδιαφέρει βασικά τον Άρη, γιατί όπου και να πήγαν οι οπαδοί του Άρη δεν έχουν κάνει επεισόδιο, ούτε κροτίβες πέταξαν ούτε τίποτα. Αυτό δεν πρέπει να ενδιαφέρει τον Άρη.
αλλά θέλω να πω πώς κρύφτηκε εδώ στην πόλη, πώς κουκουλώθηκε αυτό με την κροτίδα στη Νέα Σμύρνη. Δεν πιάστηκε ακόμα αυτός, δεν είπαν τίποτα, κουκουλώθηκε. Και μπορούσαμε να έχουμε περίπτωση μπλιώνα εκείνη τη στιγμή. Έτσι δεν είναι? Δυστυχώς τα λέμε μόνο εμείς αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Τελευταίος πριν το break, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Όχι. Ωραία. Πάνε σε break. Break. Εδώ είμαστε. 23, 10, 287, 8, 8, 8. Τελευταίο τεταρτάκι της εκπομπής. Οπότε θα πάμε να ανοίξουμε και πάλι τις γραμμές για όλους εσάς. Στο 23, 10, 287, 8, 8, 8. Να ακούσουμε τις θέσεις σας, τις απόψεις σας, το τι σκέφτεστε για το παιχνίδι της Κυριακής, αν έχετε προμηθευτεί το εισιτήριό σας, αν ψάχνετε για εισιτήριο, αν θέλετε την οποιαδήποτε πληροφορία. Πάμε να ανοίξουμε και πάλι τις γραμμούλες για να σας ακούσουμε. Παρακαλώ στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα κύριε Τσαλτίδη. Καλησπέρα και σε εσάς. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνετε. Αυτός ο Ιταλός ο Κοράκιος. Μάλιστα. Είναι διετής Serie A. Μάλιστα. Διεθνής είναι. Μάλιστα. Απλά έχει παίξει πολύ λίγα παιχνίδια στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Ποιοι αποφασίζουν και διαλέγουν τους διαιτητές από εδώ? Ο κύριος Περέιρας με τον κύριο Τριτσόνη και τον κύριο Κουκουλάκη. Και κάτι άλλα, κάτι Ισπανούς, κάτι Γάλλους, Πορτογάλους. Τα καλά παιδιά. Ναι, ναι, ακριβώς. Που δεν επηρεάζονται από Έλληνες παράγοντες. Όχι, όχι. Μη λες τέτοια. Όχι, αυτό λέω. Δεν επηρεάζονται, είπα. Ναι. Γιατί να μην φωνάζω, ρε φίλε, που με ψηρίσανε τρεις βαθμούς στη Σμύρνη. Εντάξει, έτσι είπε. Ο φίλος είπε, αυτή είναι η άποψή του. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι να σου πω. Άμα δεν φωνάξεις, θα σε βιάζουν συνέχεια. Εντάξει, και φυσικά και τη φωνή που βγάλαμε τώρα. Απλά είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή. Τι να κάνουμε. Ο Άρης, πρέπει να απαιτείς να σου συμπεριφέρονται ανάλογα. Άσε που την Κυριακή δεν πιστεύω, δεν παίρνει κανένα να κάνει. Ένα κόλπο. Το ελπίζω. Τα βράζει, το ξέρεις. Το ελπίζω. Τα βράζει τα πάντα εκεί. Εγώ πιστεύω είμαι πολύ χαλαράουα με αυτό το μάτς. Μάλιστα. Για να δούμε. Τα ξέρεις. Για να δούμε. Έγινε, αγορίνα μου. Έγινε. Από το άλλο, εντάξει, τακτοποιήθηκε. Έγινε. Τα ρύθμισες όλα? Όλα. Μπράβο. Είναι δυνατό, ρε φίλε, να μην τα ρυθμίσω. Σωστό και αυτό. Να σε καλά. Έλα, να σε καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Παρακαλώ. Βρίσκεται, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, επειδή ακούσαμε ένθεν και ένθεν πολλά βαριά λόγια και τα λοιπά, άκου τώρα τι θα σου πω εγώ. Ναι, ποιος είσαι καταρχήν, πες μας, ο Γιάννης, ο Μάκης, ο Κώστας. Κώστας, υπόθεση εργασίας. Δευτέρα πρωί τώρα, τελείωσε το παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, η καλύτερη διευθυνσία του κόσμου που έχει βρει, κανείς παράπονο από τίποτα, όλα τέλεια. Έχουμε λοιπόν Α, πρώτο σκορ, Άρης ΠΑΟΚ 3-0. Δεύτερο σκορ, Άρης ΠΑΟΚ 3. Ναι. Θέλω το σχόλιο σου για να γίνει και λίγο χουλιαμάς, λίγο πλάκα. Και στη μία και στην άλλη. Ξέρω εγώ, πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα σου. Τίτλο, σχόλιο. Δεν μπορείς. Τι θα έκανες εσύ? Προκαταβολικά, να σου πω, δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί. Λοιπόν, εργασίας, για να κάνουμε το χαβά μας. Πώς θα διαμορφωθεί, το 3-0 ή το 0-3. Εντάξει τώρα, πριν με παίζει ρόλο. Όπως θες, νορμάλ. Καταπληκτική μπάλα και οι δύο, διαλύσουν ένα τον άλλον. Με τι θες, άμα κερδίσει ο Άρης 3-0 μαγεία, άμα ο Άρης χάσει 3-0 ντροπή. Τι θες, τι άσου πω δηλαδή, ο Σαριανόδος εδώ. Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Ε, σου λέω. Θα έγραφε στην εφημερίδα σου ντροπή. Φυσικά. Άρης είμαι, μπερδεύεσαι. Αν μου όπως λες δεν υπάρχει διαιτησία και μπει ο Πάο και μου ρίξει 3 γκολ μες στην έδρα μου με 25.000 κόσμο, τι θα θες να γράψω? Μπράβο τα παιδιά, ψηλό το κεφάλι. Ντροπή θα γράψω. Κατώτερη των προσδοκιών. Αν ρίξω το τρίμπαλο, θα γράψω μαγεία. Αλλά να σου πω το άλλο. Την άλλη φορά όμως που έγινε έτσι και δεν υπήρχε θέμα με τη διαιτησία, παρά μόνο μια κίτρινη κάρτα, μου το βγάλατε σφαγή. Τι σχέση έχει, ρε παιδί μου, άσε τις άλλες φορές, σου ρωτάω κάτι άλλο. Μην τα μπερδεύω. Εγώ απλό αυτό ήθελα. Μ' αρέσει να μπερδεύω. Εντάξει, εγώ ξέρω, εφέως. Αφού σε ξέρεις και σε ξέρω από κάτω. Λοιπόν, εντάξει, τώρα εγώ αυτό ήθελα. Να είσαι καλά. Έγινε, τσαου. Να είσαι καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Έλα, Χρυσανδέ. Ναι, πού να έρθω, πες όμως. Πώς? Πού να έρθω. Έλα, σχήμα λόγου τώρα.
Το σχήμα του αλόγου, έλα. Έτσι. Το σχήμα του αλόγου. Λοιπόν, τα τρία τεμάχια που λέει τώρα ο άλλος, τώρα πώς θα μας τα ρίξουν, ρε παιδιά. Είπε, πώς θα φάει ο Άρης γκολ, μπορεί να μας πούνε. Πάντως συνολικά έχει φάει δύο. Δύο έχει φάει συνολικά. Πώς θα φάει γκολ. Με το λοκό, με πώς. Με τζάμπα μαγκές. Λοιπόν, πήραμε ένα-ένα για πλάκα εκεί πέρα μέσα. Για πλάκα πήραμε ένα-ένα. Ναι. Και αν είχαμε και κάτι σφυρίγματα και λίγο την τύχη. Θα έχεις κερδίσει κιόλας. Θα τους είχα κάνει διπλό εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, ας καταλάβουν ένα πράγμα. Ότι ο Άρης φέτος πάει για πολύ μεγάλα γούστα. Μάλλον δεν το έχουν καταλάβει και δεν μας ενδιαφέρει. Ας το καταλάβουν την Κυριακή. Εγώ βλέπω το ματσάκι τώρα με αυτή την ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, και μετά κοιτάω τα επόμενα. Τα επόμενα με ενδιαφέρουν περισσότερο. Δηλαδή με ενδιαφέρει να μείνει η τιμωρία με την ΑΕΚ για να κατέβω κάτω να πάρω διπλό. Έμεινε η τιμωρία. Έμεινε η τιμωρία. Οριστικά. Έμεινε η τιμωρία. Ωραία. Ωραία. Ακόμα καλύτερα. Να κατέβω κάτω και να παίξω. Αλλά θέλω ξένους διαιτητές, θέλω σε αυτά τα παιχνίδια. Εγώ σε όλα θέλω. Ναι. Αλλά σε αυτά. Σωστό. Ένα παραπάνω. Σωστό. Και να ξέρουν ένα πράγμα. Ότι ο Άρης μπορεί να έχει μπει στο κάδρο, αλλά αυτή τη στιγμή με τον κόσμο του που είναι συσπηρωμένος. Που είναι συσπηρωμένος ο κόσμος και θα είναι κοντά στην ομάδα, δεν θα την αφήσει και όλα θα πάνε καλά για τον Άρη, όσο και αν τον πολεμάνε. Αυτό να καταλάβουν. Και εμείς θα είμαστε πάρα πολύ ήσυχοι και πάρα πολύ ωραίοι. Πονούλα και όλα καλά. Ναι. Να το ξέρουν αυτό εδώ πέρα. Να σε καλά. Λοιπόν αυτά. Αργιανά να μια ζωή, ρε. Να σε καλά, να σε καλά. Καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Γεια σας. Χαίρετε. Χρυσάνθε. Παρακαλώ. Ακούς. Ναι, ναι. Έλα ρε Χρυσάνθε, καλά είσαι αδερφέ, έχω πολύ καιρό να σε ακούω. Καλά εσύ. Ο Στέλιος είμαι, δεν ξέρω αν με κατάλαβες. Πάμε, πάμε Στέλιο. Από Χαλκιδική. Ναι. Εγώ την γνώμη που θέλω να πω είναι εντάξει, δεν χρειάζεται και πολλά πολλά να λένε οι δικοί μας. Δεν θέλω να, δηλαδή, πολλά χαμηλά την μπάλα, εντάξει. Δεν χρειάζεται και για μεγάλα πράγματα και κάνουμε την ομάδα, δηλαδή, δίνουμε βάρος στην ομάδα, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι βαραίνει κανένας ή ψηλώνει ή χαμηλώνει. Από το αν ένας οπαδός εκφραστεί οπαδικά για το παιχνίδι. Εντάξει, ο παίχτης και ο προπονητής καθορίζει τη στάση του από τη δουλειά του μες στο γήπεδο. Ναι, εντάξει, αλλά χαμηλά. Πολλά λένε οι δικοί μας. Δεν μ' αρέσουν εμένα. Τι θέλετε, φίλαπος του Άρη, εντάξει, δεν ξέρω. Ο καθένας άλλος κρατάει χαμηλά, άλλος την έχει ψηλά, εντάξει, άλλος με την αισιοδοξία. Πολλά, πολλά να λέμε, είμαστε για μεγάλα, δηλαδή λέγανε για πάμε για πρωτάθλημα. Όχι ότι άλλοι έχουν καλύτερη ομάδα από εμάς. Σοβαρά σημειώνω, το πιστεύω ότι έχουν πολύ καλή ομάδα. Και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ έχουμε καλύτερα. Κέρδισε λοιπόν την Κυριακή. Κέρδισε λοιπόν την Κυριακή να είσαι ένα βαθμό από την κορυφή. Είναι απλά τα πράγματα. Εγώ ήθελα πιο πολύ να κερδίσω το. Σίγουρα να κερδίσουμε την Κυριακή, αλλά να είχαμε κερδίσει αυτό με τον Πανιόνι και με τα Γιάννενα. Καλά, τα δύο χάσαμε. Τα μάτς που περάσαν δεν γυρίζουν πίσω. Σίγουρα δεν γυρίζουν εσύ, αν θέλα. Δεν ξέρω. Εγώ το έχω για χ, αδερφέ. Για χ το έχω. Εκεί βλέπω την ομάδα. Τώρα μακάρι να διαψευτώ και να κερδίσουμε ένα. Okay. Αυτό. Να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καθένας έχει τις προβλέψεις. Το άλλος μιλάει για πιο. Είναι πιο αισιόδοξος. Άλλος είναι λιγότερο αισιόδοξος. Άλλος βλέπει νίκη. Άλλος βλέπει χ. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Κώστας. Έλα, Κώστα. Να έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Αν γνωρίζεις ναι. Ο Σαββίδης θα είναι στον Παγκό ως αρχηγός αποστολής, κάτι τέτοιο. Γιατί έρθε στη συγχωμηθία του με τον Πρίγιοβιτς στο Instagram που είχανε. Mm-hmm. Του είπε ο Πρίγιοβιτς θα σου αφιερώσω τον goal πρόεδρε και λέει θα κοιτάξεις ή θα είμαι στα VIP ή θα είμαι στον πάγκο. Και η πληροφόρηση που έχουμε με βάση τα μέτρα τάξης είναι ότι θα είναι στη σουίτα που θα έχει ο ΠΑΟΚ στο Βικελίδης. Okay, εντάξει. Αλλά έχει το δικαίωμα, μπορεί να κάτσει και εκεί. Ναι, ναι, όχι, το ξέρω, επειδή το έχει το δικαίωμα. Τώρα, αν θα αποφασίσει κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ να το ξέρω φυσικά. Ναι. Αλλά μέχρι τώρα αυτό που λένε είναι με βάση θέλει τα μέτρα τάξη. Θέλει πολύ ψυχραιμία, βασικά. Θέλει πολύ ψυχραιμία. Φυσικά θέλει. Ναι, θέλει πολύ ψυχραιμία. Όσοι είναι πίσω από τον πάγκο, θέλει πολύ. Αν και εφόσον. Θέλει πολύ ψυχραιμία. Είτε στον πάγκο, είτε με οποιοδήποτε, δεν θα πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα. Το γράφουν και στην ανακοίνωση ότι οι σύνδεσμοι. Περιμένουν για να κάνουν κάτι. Εντάξει, δεν πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα. Όταν το γράφουμε δεν σημαίνει ότι γίνεται. Προσπαθούμε να όταν όμως το γράφουν, γραμμή στον κόσμο, αλλά εντάξει. Όταν το γράφουν όμως οι σύνδεσμοι. Ναι, σημαίνει για μένα πάρα πολύ. Αλλά οι σύνδεσμοι δεν είναι σε όλο το γήπεδο. Φυσικά. Ούτε είναι όλο το γήπεδο.
Όμως όταν ο περίεργος ξέρει ότι ο συνδεσμίτης θα τον γραπώσει άμα το κάνει, Δεν χρειάζεται να είναι συνδεσμίτης αυτός που θα το γραπώσει, μπορεί να το γραπώσει και κάποιος που είναι μη συνδεσμίτης. Το συνδεσμίτης, το είπα γιατί είναι η πιο καταλαβαίνω, έτσι, ναι, εντάξει, η πιο δυναμική. Η οικονομία της κουβέντας. Η πιο δυναμική. Ναι, πιθανόν. Εγώ βλέπω buzzer beater με γκολ του Μπρούνο Γκάμα. Α, όχι του Κουέστα που είπε ένας το πρωί και λιποθύμησα. Κοίταξε, ας το βάλει και ο Ερέρα, δεν έχουμε πρόβλημα, αρκεί να μπει. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ωραία. Buzzer beater, shoot προς το τέλος του Γκάμα και νίκη. Ωραία. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Έχουμε ένα πενταλεπτάκι ακόμα. Μπορείτε και οι τελευταίοι να καλέσετε. Δεν πήρε. Εντάξει. Μπορείτε και οι τελευταίοι να καλέσετε για να βγείτε στον αέρα εφόσον το θέλετε και το επιθυμείτε. Να πούμε τα τελευταία μας σχολιάκια. Α, και το φίλο που ρωτάει για τον μπάσκετ στις 5, το Πανιώνιος Άρης. Νομίζω ότι είναι ένα καλό παιχνίδι ώστε να καταφέρει ο Άρης να γυρίσει το κλίμα που υπάρχει μετά την ήττα από αυτή την απίθανη ομάδα από τη Φιλανδία. Έχω την αίσθηση ότι ο Άρης στην Ελλάδα θα παρουσιάζεται πολύ καλύτερος φέτος και το απέδειξε αυτό και με το Λαύριο, το απέδειξε και με τον Παναθηναϊκό. Ήδη μετράει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη και αν πετύχει και μια δεύτερη, δεν νομίζω ότι έχουμε την απέτηση, όχι ως Αριανή και όχι πρεσβεύοντας την συγκεκριμένη ομάδα και αντιπροσωπεύοντας τον συγκεκριμένο σύλλογο, αλλά βλέποντας ρεαλιστικά τη δυναμικότητα που έχει ο Άρης φέτος και τη δυναμικότητα που έχει ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι περιμέναμε ότι θα κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης τον κόντραρ για 35 περίπου λεπτά και έφτασε μέχρι και τους 5 πόντους 3-4 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, θεωρώ ότι μια δεύτερη εκτός έδρας νίκη επί του Πανιωνίου θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα από τη μία να φτάσει κοντά στην υλοποίηση των στόχων της φέτος και από την άλλη να αναπτερώσει και το ηθικό. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Γιορτή την Κυριακή. Πώς? Γιορτή την Κυριακή. Γιορτή την Κυριακή, ας βέβαια. 12 η ώρα στο γήπεδο. 12! Βέβαια, 12 μία εκεί. Ναι, ωραία. Φεδάκι. Να δουλέψουν και τα μαγαζιά λίγο γύρω-γύρω, καλά λες. Ναι ρε. Σωστός. Και γιορτούλα την Κυριακή, ηρεμία, να δείξουμε πόσο πιο ανώτεροι είμαστε. Γιατί είμαστε. Σωστός. Ναι. Λοιπόν, και μακάρι να νικήσουμε. Δεν θέλω να πετά τα μυαλά μας στον αέρα. Απλά λέω μακάρι να νικήσουμε. Έτσι. Εντάξει, φύσαμε. Ευχόμαστε το ίδιο. Αντικειμενικά. Αντικειμενικά πάντα. Έτσι. Και το πλυντήριο θα το κάνει σε εμάς ο Γιουργάκης. Θα το κάνει. Θα πλύνει τα αυτοκίνητα. Θα το κάνει σε εμάς. Δεν θα ξεκινήσει με την Πόρσε αύριο του Καρυπίδη, είπε. Ωραία, φίλε. Είναι και το δικό μου είναι πολύ βρώμικο, ρε φίλε. Να το φέρω και το δικό μου εκεί. Άμα ξέρει καλά. Ξέρει. Άμα ξέρει. Κάνει, βάζει την πετσέτα στη ζώνη για να σκουπίζει. Για να σκουπίζεται. Ναι. Άμα το δει, φίλε, πώς θα πλένει, τα γυαλίζει, τα κάνει. Τα γυαλίζει, ναι. Πιστεύεις ότι έχει πλύνει ποτέ το αυτοκίνητο? Μία φορά στη ζωή εδώ του. Τα μούτρα του. Σταμάτα! Δεν τρέπεσαι. Για αυτοκίνητο μιλούσαμε. Άντε, γεια! Λοιπόν. Πολύ ωραία φωτογραφία βλέπω εδώ. Μπρούνο Γκάμα και Ματέο Γκαρσία. Στο All About Aris. Μπορείτε να μπείτε και να τη δείτε. Αναρτήθηκε από την ΠΑΕ Aris. Αυτό τι είναι? Ωραίο αυτό. Βγαίνει άμα πας και κάνεις το λιτόκι σε αυτό. Που σηκώνεται εδώ πέρα πάνω. Α, πολύ ωραίο, φίλε. Και εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό εδώ. Είσαι εδώ, είδες τι ωραίο. Μπράβο. Ανακαλύπτουμε το διαδίκτυο εδώ με τον Νίκο. Και τις προοπτικές που μπορούν να υπάρξουν. Λοιπόν, ένα λεπτάκι έχετε ακόμα. Κάνουμε μια τελευταία γύρα και στα μηνύματα. Και αν υπάρχει κάτι άλλο για να σας διαφωτίσουμε. Διαφορετικά θα πάρουμε την Άγουσα για τα αποδυτήρια του Κλεάνθης Βικελίδης. Για να δω. Πολύ ωραίο αυτό. Γελάω πραγματικά. Πάω και Ατρόμητος λέει. Ζήτησαν ξένο διαιτητή για το μεταξύ τους παιχνίδι. Για να διασφαλίσουν δεν υπάρχει μια καρτά. Γι' αυτό το ζήτησαν. Γιατί δεν βγάζουν. Δεν βγάζουν. Κάρτες. Οι ξένοι διαιτητές. Αυτός παρετούς που έρχεται την Κυριακή μάλλον θα βγάλει πολλές.
Χρήστο, είσαι αλήτης. Είσαι μεγάλος αλήτης. Μου λέει, το δικό σου λέει δεν μπορεί να το, να το πλύνει. Δεν φτάνει τα τζιπ. Μόνο smart πλένει. Αλήτης. Αλήτης, φίλε, αλήτης. Αλητεία. Ήταν αλητεία. Και με αυτή την αλητεία θα ολοκληρώσουμε σήμερα την, την εκπομπή. Βλέπω ότι ο 164 εκτός από το πρωί μας ακούει και το απόγευμα. Ο 960 στέλνει κάθε φορά το ίδιο μήνυμα. Πραγματικά. Τι συμβαίνει με τον Πέτρο Βίτορ? Δεν είναι στο ρόστερ της ομάδας, ρε φίλε. Πραγματικά. Όχι, δεν είναι. Ο 779 λέει, είναι δυνατόν να βάλουν ξένο διαιτητή μόνο με ΠΑΟΚ? Και αλήθεια είναι ότι αύριο ο ορισμός είναι κίτρινου χαλίφ που δεν ανήκει ο Νιόνιος. Αυτά είναι παλιά μηνύματα εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Παλιό είναι αυτό, φίλε. Κίτρινος χαλίφης, είδαμε πώς είναι. Τελικά. Πόσο κίτρινος ήταν ο χαλίφης. Μας έσφαξε ο Κομίνης. Για να βλέπετε, δεν πρέπει να παρασύρεστε από τέτοια πράγματα. Ο 779 λέει, αν είμαστε τόσο μετριοπαθείς σε Άρης ΠΑΟΚ με γεμάτο γήπεδο και ξένο διαιτητή και το βλέπουμε για χ, πόσο απεσιόδοξοι στο ΑΕΚ Άρης και κλεισμένο των θυρών. Και είπα για το φίλο μου 164, ο οποίος μας ακούει και το πρωί και το απόγευμα, και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αποχαιρετούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Φεύγουμε. Θα έχουν το ρόστερ τους και οι συνάδελφοι από τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά, από τη στιγμή που απαιτούμε και εμείς να πηγαίνουμε στην Τούμπα και να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, πρέπει το ίδιο να επιτρέψουμε και σε όλους αυτούς να κάνουν την Κυριακή το απόγευμα. Και ελπίζω στο τέλος πραγματικά να τους αναγκάσουμε να γράψουν για την ανωτερότητα του Άρη. Και ακόμα και να το γράψουν, ας είναι ανώτερος ο Άρης, ας κερδίσει και ας μην το παραδεχτούν. Έτσι κι αλλιώς, τόσα και τόσα χρόνια δεν το παραδέχονται. Αυτά, να είστε καλά. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαντζιούκης με ώρα για μπλε.